Κοιτάξτε κύριε Πρόεδρε, καταρχάς για το ζήτημα με τους τρεις νεκρούς στη Μαρφίν. Δεν ήταν μεγάλα λόγια η τιμή τους. Δεν ήταν μεγάλα λόγια η τιμή στη θυσία αυτή που έγινε. Αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει και από την προηγούμενη και από τη σημερινή κυβέρνηση είναι να αποκαλυφθούν οι ένοχοι και να αποκαλυφθεί ο ρόλος των προβοκατόρων απέναντι σε ένα λαϊκό κίνημα το οποίο είχε βγει στους δρόμους και διεκδικούσε τα δικαιώματα στη ζωή και στην εργασία του. Και οι προβοκάτορες παίξαν συκοφαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση με τους τρεις αυτούς νεκρούς. Ένα το κρατούν. Δεύτερον, το ποιος είναι εχθρός για το περιβάλλον. Είναι καθαρό. Είναι το κυνήγι του κέρδου εχθρός του περιβάλλοντος. Αυτό το καταστρέφει ή θέλει να το αξιοποιήσει με στόχο τη διασφάλιση της κερδοφορίας του. Δεν υπάρχει σε αυτή τη συζήτηση δεύτερη κουβέντα. Και όχι η συνύπαρξη του ανθρώπου με το περιβάλλον. Γιατί αυτή η συνύπαρξη του ανθρώπου με το περιβάλλοντος διαρκεί πάρα πολλούς αιώνες. Όμως ο καπιταλισμός που το έχει φτάσει στα όρια του είναι πάρα πολύ σύντομο. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε άλλο παρά προστασία του περιβάλλοντος είναι. Έτσι άλλωστε, η πράσινη οικονομία, η οποία με πρόσχημα το κλίμα θέλει να δώσει διέξοδο στα υπερσωρευμένα κεφάλαια, δεν την αφορά η προστασία του περιβάλλοντος, όπως άλλωστε έγινε με την πολιτική απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας, όπου επί της ουσίας οι ΑΠΕ οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ήταν ακριβώς για να μπουν οι ιδιώτες στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα πανάκριβο ρεύμα για το λαό και ταυτόχρονα υποβάθμιση του περιβάλλοντος, με το να φυτρώνουν αιωλικά πάρκα σε κάθε βουνοπλαγιά, σε κάθε ορεινόγκο και κορφή, με το να δημιουργούνται προβλήματα στη διαχείριση των υδάτινων ρευμάτων, άρα με πλημμυρικά φαινόμενα. Και σε λίγο θα έχουμε και τα νεκροταφεία των ΑΠΕ των φωτοβολταϊκών και των ανεμογεννητριών. Από αυτή την άποψη, το θέμα δεν είναι η μορφή. Το θέμα είναι ποιος αξιοποιεί και για ποιο σκοπό. Εσείς άλλωστε, ως κυβέρνηση και εσείς και οι προηγούμενοι, καταστρέφετε μορφές οι οποίες ακριβώς αποδεδειγμένα αναπτύσσουν και βοηθούν το περιβάλλον, όπως είναι η αξιοποίηση των υδάτινων πόρων. Γιατί δεν συμφέρει τους κεφαλαιοκράτες. Είναι λοιπόν πολύ καθαρός ο ρόλος. Και από αυτή την άποψη, ο κύριος Πρωθυπουργός επέλεξε τον εύκολο αντίπαλο, την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ακολούθησε την ίδια πολιτική με την οποία ακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση. Και όσον αφορά την ενέργεια, και όσον αφορά τις προστατευόμενες περιοχές, τις περιοχές Natura, και όσον αφορά τους δασικούς χάρτες ως εργαλείο, όπως επέβαλε ο ΩΣΑ και η Παγκόσμια Τράπεζα για την διευκόλυνση των επενδύσεων και όχι για την προστασία των δασών. Και από αυτή την άποψη βεβαίως είναι υποκρισία τόσο η αξιωματική αντιπολίτευση όσο και η κυβέρνηση σήμερα να επικαλείται τη δημόσια υγεία για τα απορρίμματα. Γιατί εδώ θα θυμίσω, ο Χιτά Φιλής είναι έργο και των δυο σας. Και ότι σήμερα εξακολουθεί να λειτουργεί μια υγειονομική βόμβα στα θεμέλια της Αττικής είναι έργο και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Και σήμερα η Νέα Δημοκρατία μέσα από την αυθαίρετη χωροθέτηση του ΣΜΑ προωθεί και επιδιώκει στα μουλοχτά να προχωρήσει στο νέο έγκλημα, στο έγκλημα του γραμματικού.